Κύπρου, τον Γιώργιο. Μακαριότατε, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ, Μακαριότατε, για την τιμή που μας κάνετε να είσαστε σήμερα στην εκπομπή μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να ευχηθώ. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ γιατί με καλέσατε και έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ και στους τηλεθεατές σας. Μακαριότατε, αυτές οι μέρες των γιορτών, αυτές οι μέρες της αγάπης, ακούσαμε, είδαμε και προηγουμένως πριν σας έχουμε εσάς, κάποια από τα έθιμα και τις παραδόσεις των Θεοφανίων. Το δικό σας μήνυμα, Μακαριότατε, για τα Θεοφάνια. Τα Θεοφάνεια ανέκαθεν για την Εκκλησία είναι θεωρείται μεγαλύτερη γιορτή και από τα Χριστούγεννα. Γιατί τα Χριστούγεννα είχαμε φανέρωση του ενός προσώπου της Αγίας Τριάδος, ενώ στα Θεοφάνεια είχαμε και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα. Εκεί είχαμε υπηρέτες αγγέλους, εδώ έχουμε υπηρέτην τον Μέγαν Πρόδρομο. Εκεί είχαμε αστέρι να μηνύει την έλευση του Χριστού, εδώ έχουμε την ίδια τη φωνή του Θεού Πατέρα. Να λέει ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Είναι μεγάλη γιορτή, είναι η φανέρωση του Θεού εις τον κόσμο. Γι' αυτό και γιορταζόταν πάντοτε με λαμπρότητα. Και δεν ξέρω αν το έχετε πει, στους πρώτους 4 αιώνες τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια γιορτάζονταν μαζί την Ναι. ίδια ημέρα, στις 6 Ιανουαρίου μάλιστα, με τη γνωστή ονομασία Επιφάνεια ή Θεοφάνεια. Και μάλιστα κάποιες εκκλησίες που απεσχίστησαν από την πρώιμη εκκλησία τότε, όπως η Αρμενική, γιορτάζουν ακόμα αύριο Χριστούγεννα και Θεοφάνεια μαζί. Ακόμη, ε. Ακόμη Ναι, γιορτάζουν. όχι στις 7 που γιορτάζουν οι παγκοσμιολογίτες, στις 6 γιορτάζουν Χριστούγεννα και Θεοφάνεια. Ήταν η παγκιά γιορτή των Χριστουγέννων. Αργότερα, επί Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ναι. όταν αμφισβητήθηκε η πραγματική σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού, από τον Δοκιτισμό, τότε η Εκκλησία έβαλε μια ξεχωριστή γιορτή για τη σάρκωση του Χριστού για να τονίζεται και η επιδημία του στους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, λέτε κι εσείς, Μακαριότατε, ότι τα Θεοφάνεια ίσως είναι και μεγαλύτερη γιορτή από τα Χριστούγεννα για τους λόγους τους οποίους μας εξηγήσατε. Τώρα, υπάρχουν και οι παραδόσεις, και οι χριστιανικές παραδόσεις, και αν με επιτρέπετε και οι εκκλησιαστικές παραδόσεις. Όταν βάζουμε στο μυαλό μας την ημέρα των φώτων, θυμόμαστε όλοι που ρίχνει ο ιερέας το σταυρό σε μια θάλασσα και τρέχουν διάφοροι εκεί για να τον παραλάβουν πρώτοι, οι Μακαριότατε. Εκείνο το οποίο κάνουμε είναι για να αγιαστεί η φύση των υδάτων. Και λέμε ότι ένας λόγος για τον οποίο ήρθε ο Χριστός να βαπτιστεί στον Ιορδάνη, ενώ ήταν αναμάρτητος, Ναι. στον Ιωάννη, τον πρόδρομο, ερχόντουσαν να βαπτιστούν οι Εβραίοι οι οποίοι είχαν κάποιες αμαρτίες και τις εξομολογούνταν όχι για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες, ακόμα δεν είχε να απορρεύσει χάρης από το Σταυρό του Χριστού, αλλά έλαβαν μια δέσμευση, την αυτοδέσμευση να μην ξανακάνουν τα ίδια. Ο Χριστός δεν είχε καμιά τέτοια αμαρτία. Ήρθε εκεί για να αγιάσει την φύση των υδάτων. Όπως με την πτώση του αιωσφόρου τα δαιμόνια, τα κακά πνεύματα σκορπίστηκαν παντού, έπρεπε να καθαριστούν από παντού. Στη γη περπάτησε ο Χριστός. Στα έγκατα της γης τα επισκεπτόταν με αγιάσει και εκεί τη φύση των υδάτων. Λέει χαρακτηριστικά μια ευχή μας ότι κατά βάσεν της είδασιν έδισε των πονηρών. Μάλιστα. Και τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων συνθράτη επί του ύδατος. Είναι γιορτή των νερών, καθαρίζουν και τα νερά από τα ακάθαρτα πνεύματα. Και οι ψυχές Όμως μας μαζί, Μακαριότατε, έτσι. όλο το σκηνικό της βάπτισης του Χριστού υπενθυμίζει την εγκαθίδρυση των Εβραίων βασιλέων. Όταν εγκαθιδρύονταν οι Εβραίοι βασιλείς, εχύνε τους αυτούς αγιασμένο νερό και εχρύονταν με αγιασμένο λάδι. Και διαβαζόταν ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ που έλεγε «Κύριος είπε πρός με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον και γέννηκά σε». «Είσαι Υιός μου, σήμερα σε γέννησα». Και εκεί ο Χριστός ραντίζεται με τα νερά τα αγιασμένα του Ιορδάνη. Γιατί τα νερά του Ιορδάνη είχαν συνδεθεί με πολλές θαυματουργίες Ναι. πριν από την κάθοδο του Χριστού. Εκεί, όπως διαβάσαμε σήμερα το πρωί στην ακολουθία μας, θεραπεύτηκε ο νεεμάνος Ήρος από την λέπρα. Εκεί πριν από χρόνια πολλά πέρασε με το να κόψει τα νερά στα δυο ο Ηλίας με τη μιλωτήν του.
Εκεί μπήκαν οι ιερείς ερχόμενοι να μπουν στη χώρα τους με την Κυπτών της Διαθήκης και χωρίστησαν πάλι τα νερά και πέρασαν από εκεί. Σε αυτά τα αγιασμένα νερά έρχεται και τα περιβάλλεται ο Χριστός. Και αντί του αγιασμένου λαδιού έρχεται το Άγιο Πνεύμα που υπενθυμίζει τον προφήτη Ισαΐα που λέει «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ ουένε και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταρκέ με». Και αντί να διαβάζετε η προφητεία, ο δεύτερος ψαλμός, ο ίδιος ο πατήρ λέει «Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γεγενικάς». «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Είναι η εγκαθίδρυση του Θεού Χριστού, Ιησού Χριστού στον κόσμο ως Βασιλείος της Κτήσεως. Και έτσι τον αποδεχόμαστε οι πιστοί. Γι' αυτόν και προσερχόμαστε καθαρέστε ψυχές, λουσμένοι και με το φως του Χριστού, αλλά και με το νερό του βαπτίσματος του δικού μας, για να υποδεχτούμε τον Χριστό και τον εγκαθιδρύσουμε ως βασιλεία στη ζωή μας. Έτσι ακριβώς, Μακαριότατε. Έτσι ακριβώς και αυτό είναι το μήνυμα το δικό σας. Τώρα, να με επιτρέψετε, Μακαριότατε, να πω ότι σε πολύ λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 8 του μήνα, Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται ένας χρόνος από την ενθρόνησή σας στον Αρχιεπισκοπικό Θόκο, σωστά? Ναι. Η επίσημη ενθρόνηση, ενώ η εκλογή έγινε από τις 24. Από τις 24, παραμονή Χριστουγέννων ήταν πέρσι, θυμάμαι σωστά. Ναι, η επίσημη ενθρόνησή σας και όλο αυτό που παρακολουθήσαμε και μεταδώσαμε. Πέρασε ένας χρόνος, Μακαριότατε, που βρίσκεστε εκεί. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας από αυτό τον ένα χρόνο που πέρασε, δυσκολίες που ίσως αντιμετωπίσατε, έργο το οποίο επιτελέσατε? Μέσα στον ένα αυτό χρόνο μπόρεσα και είδα όλες τις υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής. Μάλιστα. Άλλες σε μελέτησα σε βάθος, άλλες λιγότερο, γιατί χρειάζονταν περισσότερο χρόνο και θα μελετηθούν ακόμα. Είναι τα προβλήματα και τα θέματα πολύ μεγαλύτερα και σε όγκο και σε ποιότητα και σε ποσότητα από ό,τι ήταν τα προβλήματα μιας Μητρόπολης. Και χρειαζόταν να αυτή η μελέτη και αυτή η προσέγγιση. Το έργο της Εκκλησίας είναι διαχρονικό. Δεν σταμάτησε το έργο της Εκκλησίας να γίνεται. Και η Εκκλησία είναι το καταφύγιο όλων των ανθρώπων. Όσοι έρχονται είτε θέλουν αρρωγήν, υλικήν, είτε πνευματικήν, είτε ηθικήν, βρίσκουν καταφύγιο στην Εκκλησία. Σε αυτούς ανοίγουμε τις αγκάλες μας και τους δέχεται όλους η Εκκλησία. Δώσαμε και προτεραιότητα σε αυτούς που έπρεπε να συνεχίσουν σπουδές, σε αυτούς που έπρεπε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Είναι το οικονομικό και το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο γίνεται. Ταυτόχρονα, κάποιες εξαγγελίες άρχισαν να υλοποιούνται, όπως παραδείγματος χάρη το χτίσιμο φοιτητικών εστίων για στη Λευκωσία. Είναι κάτι το οποίο μας συνέχει και μας οθεί προς κάποια ενέργεια περισσότερη. Και εκείνο το οποίο όμως συνέχει την καρδιά μας όλων είναι η πορεία του εθνικού μας θέματος. Μάλιστα. Και δεν έχουμε πατρίδα, δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε την προσοχή όσο πρέπει, να εξασφαλίσουμε συνθήκες παραμονής του πληθυσμού μας, του ελληνικού πληθυσμού, στη χώρα τούτη, στον τόπο του, που διαμένει εδώ και 35 αιώνες. Μακαριότατε, παρακολουθείτε τις εξελίξεις προφανώς, ενημερώνεστε ταυτόχρονα, έχετε επικοινωνία είτε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πώς πάνε κάποια πράγματα ή κάποιες κινήσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση? Ασφαλώς και ενημερωνόμαστε και συναντιόμαστε και με τον Πρόεδρο, αλλά και τον δικό μας λόγο να εκφέρουμε για να μπορέσουμε να θέσουμε και την θέση της Εκκλησίας, η οποία είναι ένας θεσμός 2.000 χρόνων. Είναι αυτή που περικράτησε τον ελληνισμό, κράτησε τη γλώσσα μας, την εθνική μας αυτοσυνειδησία, την πίστη μας στις 2.000 χρόνια κατά τη διάρκεια τόσων κατακτητών. Πρέπει η Εκκλησία να εκφέρει τον λόγο της και την θέση της ως προς το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η λέλαπα, η τουρκική λέλαπα, η οποία χειρότερο από οποιαδήποτε άλλη κατάκτηση,
επιδιώκει σήμερα να αφελληνίσει τον τόπο και να τον κατακτήσει, να τον τροποποιήσει. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας σε αυτό το θέμα για το 2024, Μακαριώτατε? Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις αν κινητοποιηθούμε όλοι εμείς. Αν όλοι εμείς οι Έλληνες της Κύπρου και όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου, δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι και οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι έχουν τα δικαιώματα τους σε αυτόν τον τόπο και υποφέρουν και αυτοί από την κατοχή. Εξάλλου, οι περισσότεροι έχουν μεταναστεύσει, μη αντέχοντας στην κατοχή. Εάν κινητοποιηθούμε και αν απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας, είμαστε χώρα μέλος της Ευρώπης. Αν απαιτήσουμε εκείνα τα οποία απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι, τότε θα αφήσουμε αναπολόγητους και τους ξένους οι οποίοι λένε βρέστε τα μεταξύ σας αφού συζητείτε και θα δεχτούμε ότι συμφωνήσετε και θα τους πείσουμε ότι πρέπει να πιέσουν και εκείνη την κατοχική δύναμη ώστε στον 21ο αιώνα να αποδεχτεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και για μας. Μακαριώτατε, είπατε προηγουμένως ότι η Εκκλησία είναι το καταφύγιο σχεδόν όλων των ανθρώπων για όταν βρίσκονται στις δύσκολες στιγμές ή τις ευχάριστες κλπ. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις πλέον στην κοινωνία. Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν, Μακαριώτατε. Χάνονται κάποιοι πιο νεαρότεροι, ίσως απομακρύνονται από αυτό που λέμε Εκκλησία. Εσείς, ποιες ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε πάνω σε αυτό για να προσελκύσετε όσο περισσότερους νέους, ίσως, ή ακόμη και μεγαλύτερους στην Εκκλησία, Μακαριώτατε, καθώς ο κόσμος υποφέρει είτε από την ακρίβεια, είτε από όλα αυτά που συμβαίνουν πλέον και τα βλέπουμε γύρω μας, ναι, παιδιά σκοτώνονται δίπλα μας. Άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, Μακαριώτατε. Είπα ότι τα πάντα κάνει η Εκκλησία και για να προσεγγίσει τους νέους μας, αλλά και να τους φέρει κοντά της. Το να προσεγγίσει τους νέους είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ διάστατο. Mm-hmm. Μπορεί να τους προσεγγίσει και γλωσσικά, το οποίο κάνουμε προσπάθειες. Μπορεί να τους προσεγγίσει και ιδεολογικά, με τις ιδεολογίες που σήμερα είναι διάχυτες παντού. Μπορεί να τους προσεγγίσει και στα σχολεία και στις κατασκηνώσεις και στους δρόμους. Mm-hmm. Δεν παραλείπει τίποτα η Εκκλησία να κάνει μέσα στα πλαίσια του δυνατού. Γι' αυτό και δίνει έμφαση στο να προσεγγίσει την νεολαία με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Είναι πάνω στους νέους που πρέπει να στηριχτούμε και για την επιβίωση μας ως λαός, αλλά και για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τον τόπο μας. Mm-hmm. Σε όλους τους εθνικούς αγώνες είναι οι νέοι που πρωτοστάτησαν. Και εδώ τώρα πρέπει αυτοί να ενστερνιστούν αυτόν το όραμα της απελευθέρωσης και να το μεταδώσουν σε όλους και να πρωταγωνιστήσουν. Μακαριώτατε, με επιτρέψετε να σας ρωτήσω και για μια δήλωσή σας που ερωτηθήκατε βεβαίως στη συνέντευξή σας στην εφημερίδα Καθημερινή για την τεκνοθεσία που αφορά τα ομόφυλα ζευγάρια. Ξεκαθαρίσατε για ακόμα μια φορά την θέση της Αρχιεπισκοπής και τη θέση της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί νέοι που θέλουμε να προσεγγίσουμε στην Εκκλησία αντίδρασαν και αντιδρούν πάνω σε αυτή τη θέση της Εκκλησίας. Πώς απαντάτε, Μακαριώτατε, σε αυτό? Μα μια νομοθεσία. Αντιδρούν πάνω σε αυτή τη θέση της Εκκλησίας. Πώς απαντάτε, Μακαριώτατε, σε αυτό? Μα μια νομοθεσία πρέπει να προστατεύει και το παιδί. Δεν θα θέλει να προστατεύσει μόνο τα δικαιώματα, σε εισαγωγικά δεν είναι δικαιώματα, τις αξιώσεις κάποιων ανθρώπων. Και ο νόμος πρέπει να προστατεύει ιδιαίτερα το παιδί. Και ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια πρέπει να έχει και πατέρα και μητέρα, πρέπει να μεγαλώνει κανονικά. Mm-hmm. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα τους απορρίψουμε, θα τους προσεγγίσουμε με την αγάπη μας, αλλά θα προστατεύσουμε και κάποιες άλλες οντότητες που δεν πρέπει να βρεθούν στη δίνη κάποιας αμφισβήτησης ως προς στο παρόν και το μέλλον τους. Εάν η Βουλή των Αντιπροσωπών, Μακαριώτατε, προχωρήσει προς αυτή την νομοθεσία σε κάποιο στάδιο, γιατί βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, τι σκοπεύετε, Μακαριώτατε, πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε σε αυτό? Εμείς δεν έχουμε εκτελεστική εξουσία. Ναι. Έχουμε όμως το Ευαγγέλιο με το μέρος μας. Θα κηρύξουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου παντού, θα καλέσουμε τους ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό, που πιστεύουν στην Εκκλησία, ότι αυτά τα πράγματα είναι ξένα και προς τις παραδόσεις μας, ξένα και προς την πίστη μας, και να τα αποφύγουν. Μάλιστα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, αλλά θα εκθέσουμε την γνώμη μας υπό διαμαρτυρία. Θα προσπαθήσουμε πρώτα να πείσουμε
και τους νομοθέτες και την κυβέρνηση ότι αυτό το οποίο κάνει αντιστρατεύεται τα δικαιώματα του πιστού λαού. Λοιπόν, Μακαριώτατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να έχετε μια καλή χρονιά. Ευχόμαστε να γίνονται όλο και περισσότερα έργα στην Εκκλησία και να υπάρχει αυτή η ειρήνη μεταξύ όλων. Μακαριώτατε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι το θείο φωτισμό σε όλους. Να είστε καλά, Μακαριώτατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.